Καλησπέρα φίλοι του Game.gr. Σήμερα θα παίξουμε το Far Cry 4 σε ένα προχωρημένο σημείο του campaign. Δεν σας λέμε λεπτομέρειες για λόγους spoiler. Βρισκόμαστε φυλακισμένοι κάπου. Όσοι είχατε δει το live streaming, ξέρετε που βρίσκομαι περίπου. Μας έχουν συλλάβει και είμαστε σε μια φυλακή. Το παίζουμε στο PS4, κυκλοφορεί από τις 20 Νοεμβρίου για PC, PS4, Xbox One, PS3 και Xbox 360. Και review μπορείτε να διαβάσετε στο gamer.gr, είτε την ώρα που έχει ανέβει το βίντεο, είτε λίγο προηγουμένως θα έχει ανέβει το review κάποια στιγμή. Can he breathe? Did you at least punch holes so he doesn't suffocate? Hello. Αυτός είναι ο Pagan Min, μοιάζει με τον Βασιλικό Στέτσο. Και είναι ο αντίστοιχος κακός του Far Cry 4, όπως και στο 3, που είχαμε το Βάστορ, έχουμε το Pagan Min. And poor Paul, are you still sore about what he did with your little monkey friend? What was his name? Deadpan, dipshit, doorknob? I'm sorry for your ennui, but let me ease him into this humor. You're about to mindfuck the poor boy. Perhaps a little sugar on your shit sandwich. Προτιμώ το σκέτο φακ χωρίς το mindfuck με τη γιούμα. He's still breathing. Now go away. I've got work to do. Fine, fine, fine. But I want him alive, with all the bits that count intact. One last thing. Now, RJ, I know this is hard, but consider this tough love, prison love. After all, you have a suite with a spectacular view. Oh, and one final piece of advice. I wouldn't sleep too close to the edge. Whatever you say. Get on the floor. Why? Get on the fucking floor! I'm on the floor. What are you doing? What is that? Εδώ μας υπνοτίζει. Το Far Cry 4 σε σχέση με το Far Cry 3 δεν έχει πάρα πολλές διαφορές στο gameplay. Έχει κάποια extra όπλα, υπάρχει το κλασικό crafting. Stealth ή action επιλέγετε εσείς πώς θα προσεγγίσετε τον εχθρό. Και στα γραφικά νομίζω ότι και εκεί έχει μείνει στάσιμο και δεν θυμίζει και τόσο next gen. Εδώ είναι σκοτεινές φυλακές. Αυτό μάλλον είναι παρέστηση που βλέπουμε, γιατί σε κάθε Far Cry υπάρχουν παρέστησεις και αυτή είναι έτσι μια ευχάριστη παρέστηση. Ναι, εδώ εντάξει, θυμίζει λίγο το κοριτσάκι του The Ring, όπως είδαμε ένα περιστρεφόμενο κεφάλι και να κινείται σε ένα ράχνι γκόμενα. Τέλος πάντων, ίσως και να είναι πραγματικότητα και απλά να έχουμε παρεστήσεις. Most of them don't wake up. That's what this place does to weak men. Don't look down. Ορίστε, κοίταξα κάτω. Escape the prison. Και τι έγινε τώρα, πώς βγήκαμε από το κελί, ας πούμε, μας ελευθέρωσε γκόμενα. Οπ, τι παίζει εδώ, κάτι μου βγάλετε speak with the prisoner. Καλά, εντάξει, ο καθένας λέει τα τρελά του εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να τους μιλήσουμε καν. Ή μπορεί και να χρειαστεί να τους μιλήσουμε, γιατί δεν θα βγουν ποτέ εδώ, έξω. Βάρε το κεφάλι του στο ντουβάρι, στο βράχο. Απίστευτα πράγματα. Αυτός έπεσε κάτω, τι έτσι απλά την κοπανάς από μια φυλακή. Η Γιούμα μήπως μας γούσταρε και μας άφησε ελεύθερους. Εδώ τι έχει. Α, καλώς το να. Θα την κοπανίσω άραγε. Το DualShock 4 έχει τρελαθεί να τρέμει βασικά. Ελπίζω να πηγαίνω σωστά. Συνεχίζω και κάνω heal. Α, έχει loot. The fuck. Δεν πάει από εδώ. Όχι, είναι κλειστό. Α, από εδώ πρέπει να πάω. Get out of here. It's my own.
huh? Ωρε φίλε, σιδερόβρα, κάτι του βγάλα από εδώ μέσα. Build a grappling hook. Α, εδώ είναι το δεύτερο μέρος του grappling hook, λογικά, και θα φτιάξουμε ένα πρόχειρο όπλο. Φύγε από εδώ, βρε. Πρέπει να κάνουμε παράκαμψη, γιατί μας εμποδίζει. Εδώ λογικά σκύβοντας περνάω. Το θέμα είναι που πάμε τώρα. Ελπίζω αυτά να μην είναι άνθρωποι και να είναι κρέατα. Πλάγια να ταΐζουν φυλακισμένους, γιατί μου φάνηκε περίεργο αυτό το κρέας. Ωχ! Πώς θα φύγουμε από εδώ? Όχι, δεν πάει από εδώ. Από εκεί το χρησιμοποιώ. Φύγε. Εδώ θα πρέπει να φύγουμε κάτω με L2, να ξέρετε ότι πηγαίνετε προς τα κάτω, αφήνει το σκηνή και χαλαρώνει, και με R2 αναρριχάσετε προς τα πάνω. Γενικά υπάρχει σκαρφάλωμα πάρα πολύ στο Far Cry 4. Είναι ένα στοιχείο που δεν είχαμε δει σε προηγούμενο μέρος της σειράς. Και τώρα εμείς θα πρέπει να πάμε προς τα κάτω. Συνήθως στο Far Cry 4 πηγαίνεις προς τα πάνω, αλλά εδώ καλούμαστε να αποδράσουμε για να δούμε πώς θα το καταφέρουμε αυτό. And I will accomplish what Vega failed to do, and build a truly great civilization here in Cairo. Κάνουμε και heal, ενώ η άλλη γουρλιάζει εκεί και μας πρίζει τα σηκώτια. Εδώ πρέπει να ηρεμήσει το σκηνή λίγο. Εδώ, τα αφήνουμε. Και πάμε στο επόμενο. Οπ, μέχρι στιγμής καλά είμαστε. Δεν είναι όλα τα σημεία του παιχνιδιού με τόπο σκαρφάλωμα. Αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον. Εδώ είναι λογικά cutscene που έπρεπε να παίξει.
δούμε στο skills menu τι έχουμε. Έχουμε 7 skill points για να κατανοήσουμε. Να δω τι άλλο ενδιαφέρον υπάρχει. Ένα death from below είναι πάντοτε χρήσιμο. Ωραία, ας το πάρουμε και αυτό, αλλά όχι, θέλει focus driving. Α, okay. Άντε, ας το πάρουμε. Τα υπόλοιπα ξεκλειδώνονται στη συνέχεια. Ωραία, αυτό μου χρησιμεύει για να αγοράζω καλύτερα όπλα, αλλά θέλω πρώτα το gadget training. Okay. Εδώ θα κάνουμε αντιπερισπασμό. Πετάμε πετρούλες. I bet I could bench press 20 of these losers without breaking a sweat. Maybe 25 if I carb load first. Yeah, definitely. What do you think, boy? Bet I could do 10 squats with 20 of them on my back. Ωραία, το πρώτο το πέρασαμε. Πήρα το assault rifle. Γάμω το. Έφυγα. Το μπούλο. Κολόσκυλα. Αχ, ωραία, με έβγαλε σε καλό σημείο. Και έχω και το stealth μου. Mm-hmm. Να δω αν έχω το μαχαίρι, βέβαια. Είμαι βλάκα. Τι έκανε! Ωραία, τώρα με έβγαλε από καλό σημείο. Δεν έχω το μαχαίρι μου βέβαια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Γενικά, καλό είναι να προτιμάτε στο Far Cry 4 το stealth, παρά να πηγαίνετε κατευθείαν action. Αυτό ίσως να είναι μαχαιράκι. Εδώ έχει φρουρούς. Παραπονιούνται για τα όπλα τους. Μάλλον δεν περνάμε από εδώ, οπότε ας πάμε από εδώ πέρα.
Scan the AO. Make sure it's secure. Copy. Wait, I'm climbing down. Έφυγα! Έφυγα! Ου, checkpoint! Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Checkpoint. Τι έχουμε εδώ? Ποιος είναι αυτός? Σαν γέτη μοιάζει. Ξέρετε αυτά τα μυθικά πλάσματα που υπάρχουν μόνο στα Ιμαλάια. Το καλύτερο μέρος με το Far Cry 4 είναι που καβαλάτε ελέφαντες πάντως. Στο live είχα καβαλήσει και ελέφαντα, αλλά ήταν ξημερώματα και λίγοι το είδατε. Είχε τρελή φάση ο ελέφαντας. Πραγματικά. Τους κοπανάς με την προβοσκίδα, τους αναβοκατεβάζεις, κάνεις γλέντια. Οπ! Και ήτανε η μιλφάρα μας. Που μας βρήκε. He's up. Congratulations, you're officially the luckiest man I know. I searched for you for a week in enemy territory. A good thing we found you before you froze to death. Where's Sabon? Probably doing what he does best. Sitting in a dark room praying to dead gods for your safe return. I've been watching you for 3 days, but you're awake now, and you seem okay. I have to go. There's still a war going on. Περισσότερο η Αμίτα και ο Σαμπάλ είναι που σας βοηθάνε στο Far Cry 4 και σας δίνουν αποστολές. The Golden Path needs you. And I'm happy to have you with me. Αλλά γενικά το σενάριο, να ξέρετε, δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας, είναι κάτι πολύ απλό και έχει και κάποια κενά, κάποια ερωτήματα που μπορεί να σας δημιουργηθούν στην πορεία, περισσότερο από το Far Cry 3. Μπορώ να πω ότι το Far Cry 3 ήταν ακόμη πιο απλό το σενάριο και αρκετές αποστολές μοιάζουν με Αγκαρία, οφείλω να ομολογήσω. Στα skills έχουμε 8 πόντους να κατανοήσουμε. Λοιπόν, ας πάρουμε focus driving, λιγότερο damage στα οχήματα. Moving mountains, μπορούμε να μετακινήσουμε και πτώματα μεγαλύτερων, ίσως χρειαστεί αυτό στην πορεία. Τι άλλο? Death from below, όλο και κάπου μπορεί να χρησιμεύσει. Ποιο άλλο? Knife throw takedown. Ωραία. Αυτό είναι. Με takedown μπορείτε να πετάξετε μαχαίρια είτε όπλο σε άλλους. Και εδώ είναι τα όμορφα περιβάλλοντα του Far Cry 4. Βλέπετε ότι η ποιότητα των γραφικών δεν είναι κορυφαία, αλλά τουλάχιστον στο σχεδιασμό των τοπίων στα Ιμαλάια, εδώ μέσα σε χαμηλό υψόμετρο, δεν έχει τόσο χιόνι. Στο σχεδιασμό έχει γίνει τρομερή δουλειά. Εδώ καταράχτης, πέρα τα πουνά, χιονισμένες μονοκορφές πιο ψηλές. Γενικά έχει πολύ όμορφα τοπία, αλλά άμα πάτε λίγο κοντά να δείτε την ποιότητα των textures, δεν σας μοιάζει για 8η γενιά και τόσο.
Το anti-aliasing είναι αρκετά χαμηλό. Εδώ η ποιότητα της βλάστησης είναι οριακά acceptable, ας πούμε. Και στο map μπορείτε να δείτε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Κοντά στις αρχικές περιοχές δηλαδή, και συνεχίζουμε εδώ και κάνουμε τα quests, τα οποία συμβολίζονται με γράμματα όπως και στο GTA, δηλαδή ας πούμε εδώ στο L μπορούμε να πάμε στο Longinus, εδώ στο Y ο Yogi and Reggie, αυτοί μας δίνουν αποστολές και έτσι επιλέγοντας manually την επόμενη αποστολή πηγαίνουμε αντίστοιχα και προχωράμε την ιστορία από μόνοι μας. Ας πάμε στην πιο κοντινή αποστολή εδώ στο Y, όπου το δίδυμο των μπαφιάριδων του Far Cry 4 θα μας δώσει το επόμενο mission. Hey, you're back for another puff of the good stuff. Oh, right. And this next batch is definitely some of the good stuff. Νάτος. It's a calm. Hot rocks. Δεν ξέρω και εγώ πόσους μπάφους έχουμε πιει στο Far Cry 4. Είναι 18 πλάς το παιχνίδι. My what? Να το ξέρετε αυτό. Για πάρα πολλούς λόγους. Και άμα δεν πιέσει ο μπάφο, σα τραβάνε εκεί μια ένεση και μέσα σε κάτι δευτερόλεπτα έχετε πέσει ανέστητη. Να, ανάτος, κατά φωνή. Ξανά ένεση. Πέφτε ανέστητη και βλέπετε ένα όνειρο, ας πούμε, μέσα στη μαστούρα. Όπου πολεμάτε και στον ύπνο σας. Συνέβαινε και στο Far Cry 3 να έχετε παραστήσεις, αλλά εδώ το έχουν ξυλώσει εντελώς. Δηλαδή, δεν ξέρω, οι developers πρέπει. Κάποιοι game designers πρέπει να μαστουρώνουν, είμαι σίγουρος. Να είμαστε πάλι. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες μαστουρωμένες αποστολές υπάρχουν στο Far Cry 4. Έχω χάσει την μπάλα. Και εδώ μας δείχνει το waypoint που θα πάμε στο επόμενο σημείο της αποστολής με αυτό το ρόμβο. The Burning Forest. Και είχε έτσι μουσικές περίεργες. Τη μία έχει τίποτα μπιτάκια, την άλλη rock όπως ακούτε. Και τέτοιου είδους αποστολές είναι αρκετές μες στο παιχνίδι. Δείχνουν τον κόσμο να είναι κάπως έτσι με μια χαρούμενη μαστουρωμένη διάθεση. Ηλίθια αγριογούρουνα. Και όταν υπάρχει αυτή η διάθεση. Έλα ψόφα τώρα, ψόφα. Διακρίνεται ότι ο ουρανός γίνεται πράσινος, μοβ, κίτρινος, κόκκινος, αλλάζει χρώματα. Όντως πήραμε το Boar Skin, που χρησιμοποιείται ως δόλωμα για τα άγρια ζώα. Να, εδώ είναι πορτοκάλι, μετά θα αλλάξει χρώμα, θα γίνει, τώρα γίνει ψηλό ροζ. Αυτός είναι friendly. Yogi? Reggie, is that you? Οι εχθροί είναι αυτοί. Oh, shit! What the hell did those guys give me? Α, πού πρέπει να πάμε τώρα. Από κάτω νομίζω. Πάμε γύρω. Κάνουμε και heal. Ξεκινάτε με 3 μπάρες ζωής, εδώ έχω πάρει 4η με upgrade. Κλασική αναρρίχηση, μην φάμε και τα μούτρα μας. Οπ, Living Mission Zone! Πρέπει να πάω εκεί πέρα. Μάλλον θέλει κάτι να βρω εδώ μέσα. Όχι, δεν ήθελε κάτι, απλά από βλακεία του. Απαιτούσε να πάω από εδώ. Δεν ήθελε να πάω από τη γέφυρα. Εδώ το τοπίο γίνεται κίτρινο. Θα δείτε όλα τα χρώματα, παιδιά. Είναι καλό πράγμα αυτό, δεν ξέρω που το πουλάνε. Ποιος το παίρνει, εδώ έχει πρασινίσει. Παντού η φύση. Who am I and where do I go in life? Και εδώ έχουμε ένα ανεμόπτερο.
Πρέπει να βρούμε τον Γιώργη και τον Ρέτζι μέσα στον ύπνο μας ή τέλος πάντων μπορεί να είμαστε έξω στη φύση μοστρωμένοι. Κάτι τέτοιο παίζει. Και θα βρείτε διάφορα ανεμόπτερα, αυτοσχέδια, ελικόπτερα, διαφόρων ειδών καλούδια. Στο παιχνίδι, εμένα τα αγαπημένα μου είναι το ελικόπτερο. Πραγματικά όλα τα λεφτά. Ένα αυτοσχέδιο ελικόπτερο μονοθέσιο, της πλάκας ελικόπτερο. Τι έχουμε... Δεν έχουμε όπλα εδώ. Κάνω heal. Ο Γιώργη και ο Ρέτζι έχουν τον gear μου. Ωραία. Οπότε εδώ ολοκλήρωσα την αποστολή. Ήταν μια χαζή αποστολή από τον Γιώργη και τον Ρέτζι. Στο A βρίσκεται η επόμενη αποστολή. Και στο Έλληνα, όπως το θυμάμαι. Στο Longinus. Το A που βρίσκεται εδώ... Έχουμε το επόμενο campaign mission. Οπότε, για να μετακινηθείτε στο Far Cry 4, και αυτό γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα πρέπει να πάτε με τα πόδια να βρείτε κάποιο όχημα. Οχήματα υπάρχουν από τον μισθοφορικό στρατό, μάλλον το βασιλικό στρατό του Pagan Mini, γιατί αυτός είναι ο βασιλιάς δικτάτορας, στα Ιμαλάια. Είτε από εκεί βρίσκεται όχημα, τους σταματάτε στο δρόμο, τους πυροβολάτε, τους παίρνετε το τζιπάκι, κάποια παρατημένα τζιπάκια. Υπάρχουν τρίκυκλα, μονοθέσια, αδιθέσια, διαφόρων ειδών, φορτηγά, στρατιωτικά τζιπάκια με οπλοπολιβόλα από πάνω. Έχει γενικά πολύ πράγμα. Να, εδώ ας πούμε είναι ένας μεταφορέας. Α, το πετύχαμε. Εδώ στο σημείο που βρίσκομαι με έχουν βρει και κάποιοι εχθροί. Μπορούν αν θέλουν να με κυνηγήσουν. Στο A είναι η κύρια αποστολή μου. Εγώ μπορώ να τους αγνοήσω ή να κατέβω να τους καθαρίσω και να φαρμάρω έτσι για να αποκτήσω περισσότερο XP. Η Δύση γενικά έχει τα θέματα της και εμένα προσωπικά δεν με βολεύει first person camera, αλλά εντάξει, FPS παίζουμε. Εδώ πρέπει να τα κρατήσουμε το φορτηγάκι και να πάμε ποδαράτο. Υπάρχουν και πολίτες που δεν σας χτυπάνε. Απλά βολτάρουν εδώ. Εδώ είναι το πλωστάσιο σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα όπλα. Ξεκλειδώνετε καινούργια στην πορεία, αγοράζετε αυτά που θέλετε. Και κάθε φορά, είτε μέσω trader που βρίσκεται στο δρόμο, είτε από εδώ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα όπλα σας. Αυτό ας πούμε είναι όπλο που έχω αγοράσει. Του έχω βάλει και τα σχετικά attachments, έχει και σιγαστήρα. Στα sidearms έχω πάρει ένα δυνατό το M79. Που είναι, ας πούμε, ρουκετοβόλο χειρός. Κοίταξτε πόσο damage κάνει, είναι πραγματικά απίστευτο. Ρίχνει μέχρι και ελικόπτερο. Στο shell που λέει τα αντικείμενα που βρίσκεται, αυτά που είναι άσπρα σας είναι τελείως άχρηστα. Και βλέπετε ότι έχει καλή κονόμα γενικά. Τα υπόλοιπα που έχουν χρώμα είναι crafting items που τα χρησιμοποιείτε για το crafting σας. Το πορτοφόλι μας είναι full. Μέχρι 500.000 Skyrat coins αντέχει. Για να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πορτοφολιού και γενικά διαφόρων άλλων, όπως το loot bag για παράδειγμα, το άμμο στα όπλα, γι' αυτό το λόγο υπάρχει το crafting. Και ας πούμε το πορτοφόλι στο επόμενο level, για το επόμενο upgrade, θέλει 3 awesome
Macaque Skin. Τώρα, αυτά που θα τα βρούμε σκοτώνουμε τα αντίστοιχα ζώα. Δηλαδή, τα βρίσκουμε στο χάρτη, βλέπουμε που έχει τα ζώα αυτά. Κάνουμε ένα zoom. Εδώ είναι. Awesome Macaque. Είναι ένας πίθηκος των Ιμαλαίων. Πρέπει να πάμε εκεί, να σκοτώσουμε όσο δυνατόν περισσότερους και να πάρουμε τα 3 αντικείμενα που θέλει για upgrade στο πορτοφόλι. Μετά, στο loot bag, για να χωράει πιο πολλά αντικείμενα η loot bag, θέλει εδώ 3 pig skin, για παράδειγμα. Έχουμε πάρει ήδη τα πρώτα upgrades σε πορτοφόλι loot bag, δεν γίνεται χωρίς τα πρώτα πραγματικά. Weapon holster. Στο επόμενο upgrade μπορούμε να, να κρατάμε extra όπλα. Εδώ θέλει 3 Malayan Tapir skin. Αυτά δεν τα είχα κάνει στο live streaming για τον απλούστο λόγο ότι ήθελα να προχωρήσω γρήγορα και να μην grindάρω, γιατί θέλει αρκετή ώρα να κυνηγείς τα ζώα, να τα πετύχεις, τρέχουν τα άτιμα και μετά να το κάνεις το crafting. Εδώ είναι ας πούμε το Malayan Tapir. Το σκοτώνω και παίρνω το αντίστοιχο upgrade και αναβαθμίζω το weapon holster, το οποίο εντάξει αυτό το κάνω άμεσα μόλις κλείσω αυτό το gameplay βίντεο. Το progress, πόσα campaign missions έχουμε κάνει, είναι συνολικά 32. Περίπου το gameplay διαρκεί κάπου στις 12 με 15 ώρες το βασικό campaign. Και υπάρχει μετά στο open world, αν θέλετε να κατακτήσετε όλα τα outposts, τα fortresses, τα bell towers, είναι προαιρετικό αυτό. Τα bell towers αποκαλύπτουν τις αντίστοιχες περιοχές για να μην προχωράτε στα τυφλά. Δηλαδή ας πούμε εδώ πρέπει να ξεκλειδώσουμε αυτό το bell tower, να το καταλάβουμε για να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε τον χάρτη. Ωραία, εδώ πάμε για την επόμενη αποστολή. I do. We've been able to free the people of the south, but the north has been cut off from us because of Kingsbridge. It is time to take the battle to Pagan's doorstep and free the north. Now. Θα επιτεθούμε στον Pagan Min. The main gate is made of blast-resistant concrete. Forget C4 or conventional explosives. The defenses will shred any frontal attack. So what do we do? I have a plan. There's a convoy with a chemical truck. I want you to secure it, drive it down their throats, and blast open the gate. It'll take us into the north, and you'll be one step closer to Yuma. Amita, I reached the spot. I'm ready. Ajay, it's good to hear your voice. I was starting to worry. The convoy should be coming in from the southwest. Any moment. Good luck. Όχι, θα κραγεί. Τώρα θα μας την πέσουν από γύρω. 150.000 χίλια έχω κάνει σε αυτό το παιχνίδι. Κομπλέ.
Πρέπει να έχει διαρροή, μου φαίνεται. Amita, I got the truck. I'm heading to the gate. Ajay, this is the closest we've been to the north in years. Thank you. And it Πού πρέπει να το πάω? Εδώ. Without saying, good luck and please, don't get yourself killed. Ωραία, περνάμε. Υπάρχει και health bar για το track. Αν μας την πέσουν στον δρόμο, θα πρέπει να το επισκευάσουμε. Υπάρχει και το repair skill. Μετά, που πάμε, εδώ. Κάτσε, δεν μπήκε το waypoint. Θέλω waypoint εδώ. Εδώ, θέλω waypoint. Όχι, εντάξει. Να μην σώσεις, να μου δώσεις. Αρχίζουν και πέφτουν οι πρώτες. Καλύτερα το θα ανιδώσω. Έλα. Έλα, καλό μου. Έχει υποδύναμη, αρκεί να επιταχύνω για να πιάσω καλή ταχύτητα. Να επιταχύνω αρκετά. Γεια σας. Κάτι μου λέει ότι θα αρχίσει να μου βγάζει πολύ λαό εδώ. Ωραία, φίλε. Κράτα. Μπράβο. Κλασική μουσική βόλικο από κάτω. Τα χιλιόμετρα δεν τελειώνουν ποτέ. Μου βγάζει συνεχώς νέες τοποθεσίες. Γεια σου. Έτσι για να παίρνουμε και πόντους. Μην το δοκιμάστε real life, παιδιά. Kingsbridge. Έφερα τα ψάρια. Secure the compound. Το sniper ήθελα να φάω. Headshot. Πούντος. Έλα. Come
high ground, motherfuckers. Πού είστε τώρα? Με ψάχνετε? Τι άρμορ έχει ρε ο τύπος. Κάπου έχει τον όλμο κρυμμένο. Αχ, κάτι πήγες να κάνεις εκεί. Έλα, πού πας. Έλα εδώ. Αμίρα, το πανηγύρι τελείωσε. Fantastic news, Ajay. Shit, hold on. Ajay, enemies are inbound from the north. It's the Royal Guard, Pagan Min's elite. They're tough, but you can't let them retake the bridge. Okay, good luck. Έχει και συνέχεια. Your body.
Fighters are almost at the bridge. They'll secure it. Rendezvous with them. You've struck a resounding blow for freedom. Ajay, on behalf of the Golden Path and its righteous leader, Anita, you've paved the way for freedom, and it's the road that we drive straight over the bacon. Αυτό ήταν το gameplay video του Far Cry 4 σε HD αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Κάντε subscribe, like και αφήστε και ένα σχόλιο με την άποψή σας για το Far Cry 4. Μην ξεχάσετε να διαβάσετε το review στο gamer.gr. Μπείτε τώρα, το link είναι στην περιγραφή. Δείτε αναλυτικά όλα όσα έγραψα για το Far Cry 4. Πιστεύω ότι θα τα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα. Και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα με περισσότερα gameplay videos από Little Big Planet 3 για PS4 και από πολλά πολλά ακόμα ενδιαφέροντα games για όλα τα format. Να είστε καλά, παιδιά, τα λέμε σύντομα. Εδώ βλέπετε τις ομάδες στη Φυσούνα που μόλις βγήκανε. Περιγραφή από Σωτηρακόπουλο και Θαναελάκη και άλλη μια χρονιά. Το σκίσατε. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Κόσμο χωρίς σκουπίδια. Δεν πληρώνω. Έτσι είναι. Δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω. Εδώ παρακινδυνευμένη. Πάσα πέρασε. Τζακούρ, Καρέλης. Βγάζω για τον Άνω και πάλι για τον Καρέλη που δεν παίζει τη θέση του.